Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι στη δεύτερη πολιτική συζήτηση τη ημέρα. Έχουμε τη χαρά απόψε εδώ στο στούντιο του Κόντρα να φιλοξενούμε την βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υπουργό, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή τη. Ε, κυρία Κεφαλογιάννη, να ξεκινήσουμε λίγο από, το, από τα θέματα τη Εκκλησία. Αλήθεια, ε, άλλη αντίδραση είδαμε στην αρχή από τη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια είδαμε διαφορετικό. Στην, στην, αρχή είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να χαιρετίζει τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου και του Πρωθυπουργού και πλέον από ό,τι έχουμε καταλάβει όχι μόνο το κόμμα σας είναι απέναντι αλλά δεσμεύεται ότι αν η κυβέρνηση νομοθετήσει τη συμφωνία θα την ξυλώσει αν γίνει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πρέπει να σα πω ότι από την αρχή η Νέα Δημοκρατία επεσήμενε Πρώτα απ' όλα ότι στο σκέλος που αφορά στην αξιοποίηση της περιουσίας της Εκκλησίας mm -hmm. η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν εκείνη που ήδη από το 2013 έχει συστήσει μία κοινή επιτροπή προκειμένου ακριβώς να προχωρήσει το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας της Εκκλησίας. Mm -hmm. Την εποχή εκείνη ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τοποθετηθεί απέναντι, οπότε σε αυτό το σημείο ναι, χαιρετίζουμε πούμε, την στάση αν θέλετε, που έρχεται κοντά σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία έπραξε πριν από κάποια χρόνια και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απέναντι. Από εκεί και πέρα σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς των κληρικών ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε θέση της Νέας Δημοκρατίας υπέρ οποιασδήποτε αλλαγής στο υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς των κληρικών. Και θα σας πω εδώ ότι ήδη η Νέα Δημοκρατία επί της προηγούμενης κυβερνήσεως ενέταξε τους κληρικούς στην ενιαία αρχή πληρωμών. Mm -hmm. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά τους έβαλε και στις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας και εξασφάλισε αν θέλετε τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Εμείς λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε ποτέ όπως έρχεται η κυβέρνηση να δημιουργήσουμε τέτοια εργασιακή και ασφαλιστική ανασφάλεια σε 10.000 χιλιάδες εργαζομένους. Mm -hmm. Αν θέλετε ας το πάρουμε και μόνο έτσι, ότι έρχεται μια αριστερή κυβέρνηση και σου λέει ότι εγώ αποφασίζω από τη μία μέρα στην άλλη. Ότι 10.000 εργαζόμενοι αλλάζει το καθεστώ του εργασιακό και το ασφαλιστικό του. Σα ρωτώ για αυτό. Δεν έχετε κόντρα σε όλα αυτά που υποτίθεται ότι πρεσβεύει η αριστερά. Mm -hmm. ε, Απ' την άλλη πλευρά, δεν κινδυνεύετε να κατηγορηθείτε ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια η Νέα Δημοκρατία έω τώρα για τη μόνη κατηγορία εργαζομένων που έδειξε να νοιάζεται αφού μιλάμε με όρου εργασία κτλ. Είναι οι παπάδε. Κοιτάξτε, το θέμα τη ε, σχέση. Δηλαδή δεν της... το άκουσα αυτό για του σχολικού φύλακε, για τι καθαρίστριε, για για για. Τα αντίθετα άκουσα. Ε, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ποτέ τοποθετηθεί ε, κόντρα στην ε, οποιαδήποτε εξασφάλιση τη ε, ε, εργασία ε, οποιοδήποτε. Ε, τώρα στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή ναι. από πλευρά κύριος Τσίπρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κύριο Τσίπρας βγήκε μπροστά, ο ίδιο ο πρωθυπουργό μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνημο και παρουσίασε μια συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι έχει χαρακτηριστικά μια μεγάλη μεταρρύθμισης Εδώ θέλω να σα πω ότι επειδή τόσα χρόνια ακούμε όντω από αριστερά ότι υπάρχουν πολλέ ιδεολογικά σκέψει mm -hmm. για διαχωρισμό εκκλησία κράτου. Μα αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή. Τελικά το θέμα του διαχωρισμού εκκλησίας κράτους είναι να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς, το στάτους μάλιστα των ιερέων, διότι δεν είναι ότι ε, δεν, ε, η πολιτεία δεν αναλαμβάνει και πάλι να πληρώνει τους μισθούς, απλώς βάζει και μεσάζοντες. Αυτό ήταν το θέμα. Άρα για μένα υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποκρισία από πλευρά του κυρίου Τσίπρα, mm -hmm. διότι τελικά έρχεται ε, και ε, δεν ικανοποιεί ούτε το ακροατήριο το δικό του, το αριστερό, διότι αυτές οι προτάσεις σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με την ιδεολογική τοποθέτηση που έχουμε δει πολλά χρόνια από την αριστερά για το διαχωρισμό εκκλησία κράτου και κυρίως δημιουργεί την εργασιακή και ασφαλιστική ανασφάλεια στους ιερείς που εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από τα εκκλησιαστικά, τα θρησκευτικά καθήκοντα που έχουν, mm -hmm. τα οποία... Για εμά του πιστού είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία και οι ιερεί, ειδικά οι ιερεί που βρίσκονται σε απομακρυσμένε περιοχέ ή σε δύσκολε περιοχέ, α πούμε εδώ στην Αθήνα, ε, στι διάφορε γειτονιέ, ε, οι ιερεί έχουν παίξει πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην κοινωνική συνοχή και σε όλα τα χρόνια τη κρίση, mm -hmm. αλληλεγγύη έχει πραγματικά δείξει η Εκκλησία μέσω των ενωριών τη και μέσω των κληρικών της. Από την άλλη πλευρά, κυρία Υπουργέ, ακούμε ε, και την κριτική ότι η κυβέρνηση θέτει σε καθεστώς ομυρίας, εργασιακή εργασιακής ομοιρίας τους ε, παπάδες και την κριτική ότι κάνει μια τρύπα στο νερό γιατί είτε δίνει 210 εκατομμύρια μέσω τη ενιαία αρχή πληρωμών, είτε τα δίνει ω επιδότηση στην Εκκλησία και πάλι το δημόσιο θα πληρώνει του παπάδε. Αυτά μπορούν όμω να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που σα λέω είναι τελικά ο κύριο Τσίπρα εμπέζει του πάντε. Εμπέζει και το αριστερό του ακροατήριο, διότι σε καμία περίπτωση αυτά που πολύ πρόχειρα ανακοίνωσε δεν έχουν να κάνουν ε, ιδεολογικά με όλα αυτά που τόσα χρόνια ακούμε από την αριστερά. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα εμπέζει και την ιεραρχία και την εκκλησία και ταπεινώνει ε, και του ιερεί. Και σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Δηλαδή η βία αυτή, η αυτή αλλαγή εργασιακού και ασφαλιστικού καθεστώτο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για κανένα εργαζόμενο. Ωραία αυτά που λέτε όμω δεν ακουμπάνε και τον κύριο Ιερόνιμο. Το ότι το, το, ήταν πολύ πρόχειρε οι ανακοινώσει ή ότι εμπέζονται οι ιερεί. Γιατί εξ θυμόμαστε όλοι, ο κύριο Τσίπρα δεν ήταν μόνο του το Τζάκι, έξω στην, στην κεντρική σάλα του Μαξίμου, ήταν με τον Αρχιεπίσκοπο και ο Αρχιεπίσκοπος και την επόμενη μέρα που φάνηκε να κάνει λίγο πίσω μίλησε για πρόθεση συμφωνίας, για προσύμφωνο. Δηλαδή τη δική του υπογραφή την έχει βάλει. Απλώς δεν θέλησε την Ιερά Σύνοδο να προκαταλάβει. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω εγώ στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Εγώ μπορώ να, σας, να κάνω την τοποθέτησή μου πολιτικά mm -hmm. και βλέποντας μια συμφωνία μια ε, τουλάχιστον ε, συμφωνία όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Τσίπρα και τον αρχιεπίσκοπο, εγώ μπορώ να κρίνω το πολιτικό σκέλος. Από και πέρα προφανώς ε, η Ιεραρχία, η Ιερά Σύνοδος θα κρίνει και το κομμάτι που αφορά ε, στην Εκκλησία. Ε, όμως ε, θέλω να είναι σαφές mm -hmm. ότι αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας δείχνει για άλλη μια φορά ότι ο Πρωθυπουργό. Σε, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, αντί να κλείνει θέματα, τα ανοίγει και τελικά δημιουργεί πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που ε, μπορεί, να υπήρχαν ή να μην υπήρχαν πριν αποφασίσει να ασχοληθεί με τα θέματα. Ε, δηλαδή, για άλλη μια φορά, mm -hmm. με πολύ μεγάλη προχειρότητα και ε, με μια καθαρά επικοινωνιακή ε, τακτική, άνοιξε ένα θέμα και δημιούργησε πολύ μεγαλύτερα ζητήματα από αυτά που υπήρχαν πριν. Και σε κάθε περίπτωση έχει αποδειχθεί ότι η, προ... η πρόταση αυτή ήταν, να το πούμε και πολιτικά ανήθικη, με τη δήλωση του κυρίου Τζανακόπουλου την επόμενη μέρα ότι τελικά το μόνο που του ενδιέφερε ήταν να ανοίξουν 10.000 θέσει εργασία στο δημόσιο, προκειμένου να προσληφθούν οι μέτεροι. Ε, δεν μπορεί με τέτοιου Πάντω, μέσω ΑΣΕΠ θα, θα γίνουν, όρους, αν γίνουν οι προσλήψει. Δεν μπορούμε δηλαδή... με τέτοιου όρου να συζητάμε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Που μην ξεχνάμε ότι αφορά την Ελλάδα και την Ελληνική κοινωνία στον πυρήνα τη είναι ένα ταυτωτικό ζήτημα, το ζήτημα τη θρησκεία μα, ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ιστορία μα, με τον πολιτισμό μα, και σίγουρα σε αυτά τα θέματα δεν παίζουμε έτσι. Γιατί όμω αλήθεια, όσο σημαντική και αν είναι η επιρροή τη θρησκεία στον χαρακτήρα του ελληνικού κράτου, πρέπει να είναι δημόσιο υπάλληλοι ιερεί. Κοιτάξτε, αυτά είναι κάποια πράγματα που έχουν είναι δεδομένα έτσι mm -hmm. μετά από ε, αποφάσεις προηγούμενων κυβερνήσεων και ε, έχουν έτσι ε, έρθει τα πράγματα ε, και τα και υπάρχει ένα σημερινό ε, καθεστώς mm -hmm. το οποίο αν κάποιος αποφασίζει ότι πρέπει να το δει ξανά να το ανατρέψει, σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει με τέτοιο πρόχειρο τρόπο και χωρίς να λάβει υπόψη όλες τις ε, παραμέτρους. Δηλαδή δεν είναι μια ε, απάντηση μπορώ να σας δώσω γιατί Πρέπει να είναι έτσι και δεν πρέπει να είναι αλλιώ. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι για την Ελλάδα που έχει τόσο μεγάλη σημασία να στηρίζει mm -hmm. την θρησκεία και. γιατί η κοινωνία στηρίζει και την Εκκλησία. και η Εκκλησία στηρίζει την κοινωνία. Δεν μπορεί να έρχονται τόσο βίαιε αποφάσεις βίαιων αλλαγών, χωρίς καμία προετοιμασία και όποια ε, συμφωνία και όποια, ε, και όποιες ε ε, συνομιλίε είχαν γίνει από ό,τι φαίνεται μόνο εν κρυπτό. Mm -hmm. όπως φαίνεται και από τι δύο πλευρέ. Κυρία Κεφαλογιάννη, ε, εσείς, εσεί πολιτικά κρίνοντα, δεν σα ζητώ να μπείτε στα εσωτερικά τη ιεραρχία, μόνο για τον Αρχιεπίσκοπο. Ε, είστε ικανοποιημένοι από την στάση του, τη θεσμική τέλο πάντων, απέναντι στο κόμμα σα, στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί λένε πολλοί ότι όταν υπάρχει α πούμε διαρροή από τη Νέα Δημοκρατία ότι μία μέρα πριν τι ανακοινώσει Τσίπρα Ιερώνη στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο δεν υπήρξε ενημέρωση ότι επέκειτο συμφωνία, αυτό σαν αιχμή ακούγεται. Κοιτάξτε, ε, αυτό που όφιλε να ενημερώσει mm -hmm. την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα για τι συνομιλίε ή κάποια ε, πρώτη συμφωνία ναι. που μπορεί να είχε με την εκκλησία ήταν ο Πρωθυπουργό, ήταν η κυβέρνηση. Ε, μιλάμε για την, το χώρο της πολιτικής, mm -hmm. άρα εμείς αυτό που κοιτάμε είναι αν η κυβέρνηση σωστά, όπως κρίνουμε εμείς όχι σωστά, ε, κάνει κάποια πράγματα χωρί να διαβουλεύεται Σύμφωνη. με τα υπόλοιπα κομμάτια της Φάουλ λοιπόν στην κυβέρνηση Δεν για τον είναι δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπο εκείνος που οφείλει να ενημερώσει, η κυβέρνηση είναι εκείνη που mm -hmm. οφείλει να ενημερώσει και ε, μακριά από εμά οποιαδήποτε αν θέλετε κόντρα στο επίπεδο πιστού και άπιστου. Ε, δεν είναι εκεί το θέμα. Mm -hmm. Το θέμα είναι ότι για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία αν η κυβέρνηση ήθελε να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, όφιλε να έχει ενημερώσει τα κόμματα της αντιπολίτευση. Μάλιστα. Τώρα, κατατίθεται αύριο στην Βουλή ο προπολογισμό. Δεν θα περιέχει μειώσει στι συντάξει. Υποθέτω από τι δηλώσει και του κυρίου Μοσκοβισή και του κυρίου Σεντένο, με συγχωρείτε, έχουμε καταλάβει όλοι ότι έχει ακυρωθεί, έχει τελειώσει η ιστορία των συντάξεων. Και θέλω να σα ρωτήσω, αυτό ε, δηλαδή, το ότι θα κατατεθεί ένα προπολογισμό με σχεδόν 900 εκατομμύρια θετικά μέτρα, χωρί μειώσει στι συντάξει και με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται σε κανένα μήνα από τώρα να ανακοινώσει και άλλα 900 εκατομμύρια κοινωνικό μέρισμα, δεν ε, δημιουργεί την ανάγκη στη Νέα Δημοκρατία να βρει ένα νέο αφήγημα. Μήπω τα, ε, τα περί Τετάρτου Μνημονίου ανήκουν πια στο παρελθόν. Κοιτάξτε, ναι, ούτω ή άλλω και για να καταθέσουμε τον προπολογισμό ή να καταθέσει η κυβέρνηση κυβερνηση αυτό τον mm -hmm. προπολογισμό, γιατί θυμάζω ότι είχαμε δύο προσχέδια. Το ένα είχε. Την περικοπή των συντάξεων που είχε ούτω ή άλλω ψηφίσει και αποφασίσει η σημερινή κυβέρνηση. Και το άλλο σχέδιο του προπολογισμού ήταν χωρί την περικοπή των mm -hmm. συντάξεων. Να θυμίσω εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη από το καλοκαίρι είχε καταθέσει τροπολογία για να μην ισχύσει το μέτρο τη μείωση των συντάξεων, ναι. την οποία η κυβέρνηση ούτε καν συζήτησε. Οπότε θέλω να σα πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία ήδη από το καλοκαίρι είχε θέσει προ συζήτηση. Και άρα δεν είναι κάτι που είναι κόντρα mm -hmm. σε αυτά που περισβεύουμε και σε αυτά που έχουμε ούτως ή άλλως ξαναλώ, καταθέσει και ως νομοθετική πρόταση. Από εκεί και πέρα, ε, είδατε ότι για να κατατεθεί το, σχέδιο, το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού mm -hmm. χρειάστηκε να αποφασίσει το Euro Working Group. Αυτό τι μας δείχνει, ότι σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν έχει βγει από την επιτήρηση, σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν είναι... Μόνη τη και να αποφασίζει μόνη τη για τι κινήσεις αυτέ, που σε, κα, σε κάθε άλλη χώρα θα ήταν απόφαση τη ελληνική κυβέρνηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση λοιπόν, δεν ισχύει αυτό το αφήγημα τη κυβέρνηση, ότι έχουμε βγει από την επιτήρηση, ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει μόνη τη και σε κάθε α, περίπτωση θέλω να μου πείτε εσεί αν έχετε δει από την σημερινή κυβέρνηση. Έχει καταθέσει ένα σχέδιο για το που πάμε μετά. Το ερώτημα Ραιδί, όμως είναι τώρα... ότι οι συνταξιούχοι θα δουν πρώτη πρώτου τα ίδια χρήματα στι τσέπε του. Νομίζω συνταξιούχοι... ότι του ίδιου αυτό του ενδιαφέρει. Βεβαίως. Τώρα, το εάν συζητήθηκε στο θέμα στο Euro Working Group και στην Ιταλία, έχουν πετάξει δύο φορέ τον προπολογισμό τη στα σκουπίδια στην Κομισιόν, αλλά δεν λέει κανεί ότι είναι σε μνημόνιο. Όχι, επειδή με ρωτήσατε, ε, εάν ε, αυτό αλλάζει το αφήγημα τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Το αφήγημα του ότι δεν έχουμε βγει από καμία επιτήρηση. Mm -hmm. Σας λέω λοιπόν ότι και μόνο το γεγονός ότι για να α, ληφθεί μία απόφαση για το ποιο σχέδιο τελικά του προϋπολογισμού θα πάει στη Βουλή mm -hmm. χρειάζεται απόφαση των Ευρωπαίων. Αυτό δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε βγει από την επιτήρηση. Και όπως έχετε δει σήμερα φαίνεται ότι ε, ενδεχομένως πάει πίσω και ε, κάποια δόση που πρέπει να πάρουμε από επιστροφές, ε, από τις διαφορές των επιτοκίων και αυτό πάλι δείχνει ότι η Ελλάδα δυστυχώ δεν έχει ακόμα σταθεί στα πόδια τη και δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να το δούμε αυτό. Μπορεί να βλέπουμε τώρα τι προεκλογικού τύπου παροχές, γιατί νομίζω ότι ε, οτιδήποτε κάνει αυτή η κυβέρνηση ε, όλο αυτόν τον καιρό και αυτό που θα δούμε και στο επόμενο διάστημα θα έχει το άρωμα των εκλογών, mm -hmm. προεκλογικού τύπου παροχές, σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν... Κάνει του Έλληνε να ξεχνάνε ότι τέσσερα χρόνια υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει φέρει το τρίτο, το χειρότερο, το πιο επαχθέ μνημόνιο και αυτό έχει βεβαίω ήδη αποτελέσματα στην τσέπη του κάθε Έλληνα. Mm -hmm. Και ότι δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει και κανένα σχέδιο για το πού πάμε την επόμενη μέρα. Και αυτό, αν θέλετε, το χειρότερο. Μάλιστα. Ότι δεν υπάρχει κανένα, καμιά προοπτική για το πού πάμε την επόμενη μέρα. Κυρία Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σα.